Σας καλωσορίζω στην δεύτερη συνεδρίαση του Ελληνοκυπριακού Δικτύου Επιμελητηρίων, ενός δικτύου το οποίο ξεκίνησε από αυτήν, η πρώτη συνεδρίασή του είχε γίνει και ξεκίνησε μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, του δικτύου των 6 ελλαδικών επιμελητηρίων και ενός επιμελητηρίου, του επιμελητηρίου της ΠΑΦΟΥ. Τα επιμελητήρια τα οποία αποτελούν το δίκτυο είναι το επιμελητήριο Λέσβου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Χανίων, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, το Επιμελητήριο Πρέβεζας και το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Ένας δικτύου, το οποίο συστάθηκε πάνω στις ανάγκες δικτύωσης και των φορέων, των επιμελητήριων, αλλά και των επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπούν, και το οποίο δίκτυο μετεξελίχθηκε σε μία ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία, ώστε να πάρει ασάρκα και οστά πρακτικά και να έχει πρακτικά αποτελέσματα για τα μέλη των επιμελητηρίων. Να δώσω το λόγο, να ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να δώσω το λόγο, να ευχαριστήσω την παρουσία των συναδέλφων, να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΑΜΚΕ, της εταιρείας, η οποία συστάθηκε και είναι η δεύτερη συνεδρίαση. Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και της εταιρείας, να πει δύο πράγματα, δύο λόγια για την εταιρεία και για το δίκτυο. Τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων, τον Γιάννη Μαργαρώνη, τον οποίο και ευχαριστώ για την παρουσία του, όπως και όλους τους υπόλοιπους. Να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο της Λέσβου για την φιλοξενία και τα μέλη της ΑΜΚΕ, του Ελληνοκυπριακού Δικτύου, για αυτή την συνέλευση. Νομίζω ότι η εταιρεία έχει φτάσει, ξεκινάει τώρα, κάνει τα πρώτα της βήματα εδώ και κάμποσα χρόνια, αλλά τώρα πλέον παίρνει μια διαφορετική μορφή. Αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε στους επιχειρηματίες μέλη μας είναι η σκοπή του δικτύου και γιατί δημιουργήθηκε αυτό και πού μπορεί να φτάσει. Η σκοπή λοιπόν είναι η ανάπτυξη αμοιβαίων οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μελών του δικτύου, μέσω του πολιτισμού, μέσω της ανταλλαγής τοπικών προϊόντων, της προώθησής τους και του τουρισμού φυσικά. Αυτό είναι το πρώτο πλαίσιο. Το δεύτερο είναι να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να ανταλλάξουμε γνώσεις, εμπειρίες, το know-how για το πώς θα κινηθούμε σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει και τα δύο κράτη. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο. Από εδώ και στο εξής, σήμερα ειδικά θα εξειδικεύσουμε περισσότερο τις δράσεις μας, τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε. Το δίκτυο των αδελφοποιημένων επιμελητηρίων δημιουργήθηκε από την ανάγκη για συνεργασίες σε θέματα τουρισμού και επιχειρηματικά, σε θέματα ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των ελληνικών επιμελητηρίων με το επιμελητήριο ΠΑΦΟΥ, αλλά και μεταξύ των επιμελητηρίων της χώρας μας. Είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε η επιχειρηματική συνέβρεση των επιμελητηρίων για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα μέλη τα οποία εκπροσωπούμε, ούτως ώστε να αποκτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό. Θεωρούμε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας μας οδηγεί σε συνεργασίες μεταξύ των επιμελητηρίων της χώρας μας αλλά και του επιμελητηρίου της ΠΑΦΟΥ, αλλά ταυτόχρονα μας οδηγεί και στην ανάγκη για ανταλλαγή απόψεων και θέσεων τα οποία αποσχολούν την επιχειρηματική κοινότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που είναι εδώ για να συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν όλους μας και να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους από το Επιμελητήριο Λέσβου για τη φιλοξενία. Είμαστε σε μια εποχή που χρειαζόμαστε συνεργασίες. Ποτέ κανένας δεν μπορεί να κάνει μόνος του κάτι. Χρειάζονται συνεργασίες και αυτό το δίκτυο είναι προσανατολισμένο πάνω σε αυτό. Στη συνεργασία επιμελητηρίων ελλαδικών, αλλά και το ΣΠΑΦΟΥ, το οποίο έχουμε μια μακρόχρονη συνεργασία και την αποτυπώνουμε σήμερα, δίνοντας σάρκα και οστά σε ένα δίκτυο, δίνοντας του νομική οντότητα και προσπαθώντας, κάνοντας τα πρώτα βήματα, να έχουμε και πρακτικά αποτελέσματα, χρήσιμα αποτελέσματα για τα μέλη μας. Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
και ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα στη Μυτιλίνη, μετά από 5 χρόνια δημιουργίας του δικτύου. Σήμερα προχωράμε σε ένα επόμενο βήμα. Το δίκτυο ξεκίνησε με βάση τις πολιτιστικές σχέσεις που είχε δημιουργήσει ο Δήμος Πάφου με αδερφοποιημένες πόλεις της Ελλάδος. Το θέμα του δικτύου εκείνου ήταν περισσότερο πολιτιστικό. Θεωρήσαμε το 2012 ότι μόνο πολιτιστικά δεν θα μπορούσαμε να συνδέσουμε πραγματικά την πόλη της Πάφου με τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, οπότε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και στην πιο επιχειρηματική διασύνδεση. Πράγμα το οποίο δείχνει και στα χρόνια αυτά που περάσαν ότι μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και να έχει καρπούς. Ευχαριστούμε το Επιμελητήριο Λέσβου για τη φιλοξενία και ελπίζουμε η εταιρεία να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι η ένατη συνάντηση που κάνουμε, είναι η δεύτερη της εταιρείας, αλλά σαν δίκτυο συναντιόμαστε για ένατη φορά και μετά τη σύσταση της εταιρείας είναι η δεύτερη συνάντηση της Γενικής Συνέλευσης, είναι η δεύτερη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Αφού ευχαριστήσω, και θα είναι μεγάλη παράληψη να το κάνουμε, να ευχαριστήσουμε όλες τις προηγούμενες διοικήσεις όλων των επιμελητηρίων και όλους όσους βοήθησαν στο να μετεξελιχθεί, να συσταθεί το δίκτυο των ελληνοκυπριακών επιμελητηρίων και η εταιρεία η οποία είναι η μετεξέλιξή του. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους συναδέλφους που βρίσκονται μαζί μας στο επιμελητήριο Λέσβου και θεωρώ ότι μπαίνει ένα πολύ μεγάλο, βάζουμε ένα πολύ βέβαιο και σίγουρο θεμέλιο για την μετέπειτα συνεργασία προς όφελος των επιχειρήσεων των δύο περιοχών.